Ήτανε μάστορα στη φλογέρα. Έκοβε δυο σπιθωμές καλάμι, έξινε τις άκρες με ένα μαχαιράκι, άνοιγε τρύπες, φυσούσε, σκόρπισε μελωδίες. Τον άκουγε η μάνα του η κυρία Μάρθα, θύμωνε, κοκκίνιζε, παρατούσε τις δουλειές στην κουζίνα, πεταγόταν έξω, έβαζε τις φωνές, με τα χέρια στη μέση. «Βοσκός θα γίνεις, ε?» «Μουσικός», αποκρινόταν εκείνος σοβαρά, καθισμένος στο πέτρινο σκαλί της αυλόπορτας του σπιτιού του, που βρισκόταν απέναντι από το δικό μας. «Θα παίζω κιθάρα, φλογέρα, μαντολίνο και φυσαρμόνικα». «Αυτές οι δουλειές δεν δίνουν ψωμί», συνέχιζε η γυναίκα οργισμένη. «Πιάσε κανένα βιβλίο να διαβάσεις. Κοντεύει ο καιρός να δώσεις εξετάσεις στο γυμνάσιο και τα έχεις φορτώσει όλο στον κόκορα». «Αφού διάβασα», μουρμούριζε το παιδί. «Εμένα μου λες? Πάλι παράπονα μου κάνα στο σχολείο. Αν το μάθει ο πατέρας, ο λίμονός σου. Και μη σε ξαναδώ να χτυπάς τα μπούρλο στα τζάμια με τα δάχτυλά σου, γιατί τα λερώνεις». Κάθε τόσο το ίδιο βιολί. Και τα λέγανε τόσο δυνατά όλα τούτα, ώστε φτάνανε ως τα αυτιά της γιαγιάς μου, που βαριά ακούγε καημένη. Μόλις τον μάλωνε η κυρία Μάρθα, παρατούσε τα καλάμια, τραβούσε στο υψωματάκι στην άκρη της γειτονιάς, όπου φύτρωναν αγριολούλουδα, χαμομήλια και δυο δεντράκια καχυκτικά. Καθότανε μονάχος και έβγαζε τη φυσαρμόνικα. Μια μικρούλα. Την έπιανε ανάμεσα στις παλάμες, την έφερνε κοντά στο στόμα του, ακουμπούσε τα χείλια στα ξύλινα τετραγωνάκια, φύσαγε και ρουφούσε τον αέρα με τέχνη, έπαιζε τραγούδια μελαγχολικά. Μαζευόντουσαν τα πουλιά στα κλαδιά και τον συνοδεύανε με κελαϊδίσματα. Αυτός ήταν ο Βαγγέλης με τη στραβή χωρίστρα που τον φωνάζαμε Σπουργίτη, γιατί ήταν μικροκαμωμένος και αδύνατος πολύ. Δεν κάναμε παρέα, παρόλο που είμαστε στην ίδια τάξη και τα σπίτια μας ήταν αντικρινά. Δεν τα αρέσανε τα γκαζάκια και η μπάλα, μήτε είχε φανεί καμιά φορά στο οικόπεδο. Εκεί που μαζευόμαστε εμείς και χτίζαμε όνειρά στο ξεραμένο χώμα, που το στόλιζαν πέτρες και τσαλακωμένα κονσερβοκούτια. Μπορεί στην αριθμητική να μην τα κατάφερνε καλά και να τα έκανε θάλασσα στη γεωγραφία, σαν ερχόταν η σειρά του να μιλήσει για ποταμούς, λίμνες και ροπέδια. Όμως από μουσική πήγαινε πρίμα. Η ώρα της οδικής ήταν η καλύτερή του. Περίμενε με λαχτάρα να φτάσει Πέμπτη, να έρθει ο κύριος Χριστόφορος που ψήλαινε τις Κυριακές στην εκκλησία του προφήτη Δανιήλ να μας κάνει μάθημα. Σταύρωνε τα χέρια πάνω στο θρανίο, προσιλωνότανε, δεν έχανε κουβέντα. Ρωτούσε συνέχεια για συνθέτες και πιάνα και τα βάζε μαζί μας αν καμιά φορά γελούσαμε με το μουστάκι του κυρίου Χριστόφορου που ανεβοκατέβαινε με ρυθμό καθώς τραγούδαγε σκοπούς, διαβάζοντας μαύρα σημαδάκια που τα έλεγε νότες σε κάτι χαρτιά με 5 γραμμές. Τα σέρνε πάντα μαζί του, στην παμπάλαιη πέτρινη τσάντα του που είχε ξεφτύσει από τον καιρό. Και τα ανακάτευε όλα τόσο πολύ με τη μουσική ο Βαγγέλης ο Σπουργίτης, ώστε μια μέρα που κάναμε ιστορία και η δασκάλα μας η Δεσποινή Σεβριδίκη με τα χρυσά γυαλάκια και την ελιά στο μάγουλο ρώτησε «Ποιον από τους ανθρώπους της εποχής μας θεωρείται πιο σπουδαίο?» Αυτό τεινάχθηκε σε ένα λατήριο και φώναξε «Τον κυραντώνει με τη λατέρνα». Εμείς χαχανίσαμε. Κίνη χτύπησε το χάρακα στην έδρα και φάνηκε προς στιγμή να αγριεύει. Μα συγκρατήθηκε. «Για έλα εδώ παιδί μου να μας πεις να σ' ακούσουμε», ψιθύρισε. «Γιατί θεωρείς τον άνθρωπο αυτό σπουδαίο?» Σιγή απλώθηκε στη τάξη. Αγόρια και κορίτσια περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει. Ο Βαγγέλης σηκώθηκε σκυθροπός, πλησίασε στην έδρα δίπλα στο μαυροπίναγα και αποκρίθηκε. «Είναι ένας γεροντάκος με καπούρα και κάτασπρα μαλλιά. Γυρίζει όλη μέρα στις γειτονιές, κουβαλώντας στην πλάτη μια λατέρνα, στολισμένη με ζωγραφιές, καθρεφτάκια, χάντρες πολύχρωμες και μπιχλιμπίδια. Σάββατο απόγευμα περνάει από τη δική μας, όταν οι καρδιές όλων είναι κουρασμένες από τη δουλειά της βδομάδας. Στέκεται στη γωνία του δρόμου, στείνει τη λατέρνα στο τρίποδο, γυρίζει τη μανιβέλα, σκορπίζει μελωδίες, διώχνει τις λύπες, φωτίζει τα πρόσωπα. Κι όμως ο Κακομοίρης έχει βάσανα πολλά. Η γυναίκα του πιασμένη στο κρεβάτι. Το παιδί του το μονάκριβο λείπει στα ξένα. Τα ξέρει και φουρνάρισα τούτα. Και αν θέλετε μπορείτε να πάτε να τη ρωτήσετε. Αυτός που του λείπει τόσο η χαρά, την κάνει δώρο στους άλλους. Δεν είναι σπουδαίος?» Λοιπόν, μέσα Ιουνίου τελειώσαμε το δημοτικό.
Λίγες μέρες αργότερα φύγαμε για την εξοχή. Πέρασε γρήγορα το καλοκαίρι. Ήρθε Σεπτέμβριος. Ξαναγυρίσαμε. Και τότε βρήκα το σπίτι του Βαγγέλη έρημο. Τα παράθυρα ήταν κλειστά και στην αυλόπορτα είχαν κρεμάσει μια ταμπέλα με κόκκινα γράμματα. «Ενοικιάζεται». Η κυρία Δήμητρα η Φουρνάρισα, που ξέρε με τον Ι και με το Σίγμα τι γινότανε στη γειτονιά και τη λέγαμε γυναίκα ράδιο, είπε στη γιαγιά μου πως η κυρία Μάρθα είχε αρρωστήσει. Την έπιασε πυρετός, έβηχε. Αναγκαστήκανε να αλλάξουν σπίτι γιατί αυτό είχε υγρασία και το ταβάνι νότιζε σαν έπιανε βροχή. «Χάσαμε και το Βαγγέλη με τη φυσαρμόνικα», είπε η μάνα μου. «Και έπαιζε τόσο ωραία το παιδί αυτό. Ευχαριστιώσουν να ακούς. Θυμάσαι που φτιάχνει φλογέρες με καλάμια και τον μάλλον η κυρία Μάρθα?» «Ναι», ψιθύρισα στενοχωρημένος. «Δεν ξέρω πώς να σου το πω. Μπορεί να μην κάναμε παρέα με το Βαγγέλη. Αλλά η γειτονιά μου φαινόταν άδεια που είχε φύγει». Περάσανε τα χρόνια. Θαρρείς κατάλαβα πώς. Και ένα βράδυ με τη γυναίκα μου πήγαμε σε μια συναυλία. Μας είχαν πει ότι θα διεύθυνε την ορχήστρα ένας μαέστρος νέος με πολύ ταλέντο που είχε σπουδάσει μουσική στο εξωτερικό. Τον θαύμαζαν και οι εφημερίδες είχαν γράψει καλά λόγια γι' αυτόν. Η αίθουσα ήταν γεμάτη κόσμο. Μουσική με βιολιά, βιολοντσέλα, βιόλες, κλαρινέτα, τρομπέτες, σαξόφωνα, φλάουτα, κορνέτες, άρπες, τούμπανα και άλλα όργανα είχαν απλωθεί στη σκηνή φορώντας μαύρα ρούχα. Δεν θυμάμαι ποια κομμάτια παίξανε. Πάει καιρός. Θυμάμαι όμως πως όταν τελείωσε η συναυλία και ανάψανε τα φώτα, ο κόσμος ξέσπασε με ενθουσιασμό σε χειροκροτήματα. Ο μαέστρος στράφηκε προς το μέρος μας και υποκλήθηκε. Λοιπόν, εκείνη την ώρα είδα το πρόσωπό του. Μα ναι, δεν έκανα λάθος. Ήταν ο Βαγγέλης ο σπουργίτης με τη φυσαρμόνικα. Μικροκαμωμένος και δύνατος, είχε την ίδια στραβή χωρίστρα, σαν τότε. Πρόσεξε μια γριούλα, εκεί στα πρώτα καθίσματα μπροστά. Έκλαιγε από τη συγκίνηση. Χειροκροτούσε και αυτή μαζί με τους άλλους. Ήταν η κυρία Μάρθα, η μάνα του.